Γεια σας, είμαι ο Αντώνης από το AntonyDavidPhoto.com και αυτή είναι η 14η κριτική φωτογραφίας. Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, θα πάρω 5 φωτογραφίες από τα μέλη του group που έχω δημιουργήσει στο Facebook, θα αναλύσω την κάθε φωτογραφία, θα πω την άποψή μου, τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει, καθώς επίσης θα αναλύσω και τεχνικά την κάθε φωτογραφία για να δούμε τι έχει γίνει σωστά και τι έχει γίνει λάθος. Αν φυσικά πιστεύω ότι κάπου έχει γίνει κάποιο λάθος ή κάτι δεν κολλάει στη φωτογραφία, θα προτείνω μία εναλλακτική προσέγγιση που θα μπορούσε να έχει γίνει στη φωτογραφία, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι καλύτερο. Πάμε λοιπόν γρήγορα να δούμε τις φωτογραφίες. Και πάμε στην πρώτη φωτογραφία. Μας την έχει στείλει ο Ηλίας, ένα πολύ όμορφο ηλιοβασίλεμα. Συγκεκριμένα είναι μπλε ώρα, δεν είναι ακριβώς ηλιοβασίλεμα, είναι λίγο πιο μετά δηλαδή. Έχεις πάρα πολύ ωραία χρώματα εδώ, Ηλία. Μου αρέσει και πάρα πολύ που έχεις διατηρήσει τις σιλουέτες φυσικά από τη μεταλλική αυτή κατασκευή. Υπάρχουν βέβαια κάποια σημεία στο κάδρο σου τα οποία δεν έχουν ουσιαστικά πληροφορία, δεν μας προσφέρουν κάτι. Για παράδειγμα, αυτή εδώ η βάση κάτω που είναι ένα μαύρο πράγμα, σχεδόν μαύρο. Δεν προσφέρει κάτι στην εικόνα, απλά είναι μια τρύπα στα μάτια μου, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της φωτογραφίας για εμένα είναι αφενός εδώ πέρα πάνω που βλέπουμε την αντίθεση από τις σιλουέτες, από τις σκαλοσιές ή τι είναι αυτό με τον ουρανό. Και απ' την άλλη το θέμα σου, υπήρχε θέμα από ό,τι βλέπω εδώ κάτω. Εδώ βλέπω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ζευγάρι, ναι. Και εδώ είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι που κάθονται. Δηλαδή θα προτιμούσα να πήγαινε κοντά και πίσω, χαμηλά γωνία, χαμηλά, όσο είναι το πάτωμα περίπου εκεί που κάθονται οι άνθρωποι, και να έβγαζε τους ανθρώπους κόντρα στο ηλιοβασίλεμα, στην μπλε ώρα συγκεκριμένα, αφού έχει δύσει ο ήλιος, παρά να μου συμπεριλάβεις όλο αυτό εδώ κάτω, το οποίο δεν μου προσφέρει απολύτως τίποτα. Έτσι. Απ' την άλλη, μια εναλλακτική θα μπορούσε να είναι να παίξεις μόνο με τις σιλουέτες από αυτή τη μεταλλική κατασκευή. Οπότε να έχεις τα υπέροχα χρώματα πίσω που διαβαθμίζονται ωραία από το μπλε στο κόκκινο κτλ. Έτσι. Θα μπορούσαμε ίσως να κάτσω να δοκιμάσω εδώ, αν μπορώ να σου κάνω ένα παράδειγμα περίπου τι θα έβγαζα εγώ. Έτσι όπως είμαι τώρα τουλάχιστον, δεν μπορώ να αλλάξω γωνία. Σίγουρα θα μπορούσα να βγάλω ένα όρθιο κάδρο εδώ, οπότε να αφαιρέσω ένα κομμάτι της φωτογραφίας. Έτσι. Αν το φέρω εδώ, έχω αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτομάτως έχω δημιουργήσει, νομίζω το κάνα λίγο λάθος, πάμε άλλη μία. Θα ήθελα λίγο πιο χαλαρό cropping, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ερχόμαστε με crop και καδράρω μέχρι εκεί. Θέλω να δημιουργήσω ένα φυσικό κάδρο. Έχω πάρει λοιπόν τη μία μεριά από εδώ αριστερά που είναι η μία κολόνα αυτή. Απ' την άλλη μεριά έχω τα υπόλοιπα που είναι διαγώνιες γραμμές. Και έτσι έχω, οδηγώ το μάτι του θεατή μου με τις διαγώνιες γραμμές, με αυτό εδώ πέρα που γίνεται σαν V, το οδηγώ κάτω. Άρα λοιπόν το ξεκινάω από το μπλε, μοβ, whatever είναι ο ουρανός, μέχρι το κάτω που αλλάζει και πιάνει άλλη χρωματική παλέτα προς το κόκκινο, πορτοκαλί κτλ. Έτσι. Άρα λοιπόν έχω και κάποιους οδηγούς τώρα, κάποιες γραμμές. Δεν έχω πολλά στοιχεία να μου αποσπάνε την προσοχή μου. Έχω τη μεγάλη τρύπα εδώ, αλλά μπορώ να το αξιοποιήσω σαν βάση αυτό. Έχω και αυτό το σκούρο γκρι κομμάτι το οποίο σπάει λίγο τη μονοτονία. Κάπως κάθεται καλύτερα στο μάτι μου. Προσωπική άποψη, έτσι. Πάμε λίγο πίσω να δούμε τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αν παίξω μόνο με τις σιλουέτες τις μεταλλικές, θα μπορούσε να βγει κάτι. Όπως καταλαβαίνεις, δεν έχω δεν έχω προετοιμάσει τι θα κάνω. Θέλω κάθε φορά που κάνω κριτική να είναι φυσικές οι αντιδράσεις μου και φυσικός ο τρόπος σκέψης, έτσι όπως κοιτάω τις φωτογραφίες σας. Γι' αυτό και δοκιμάζω πράγματα on camera τώρα. Δεν έχω ξαναδεί τη φωτογραφία σου πριν από εδώ, πέρα από το preview που την είδα όταν την κατέβασα φυσικά από το email, έτσι. Μου αρέσει να βλέπετε φυσικά το πώς βλέπω πρώτη φορά μια φωτογραφία, διότι έτσι καταλαβαίνετε περισσότερο τι εντύπωση μου κάνει. Εδώ λοιπόν με το crop που έκανα. Και μου κάθεται και όχι, είναι αρκετά χαμηλά ορίζοντας, μου λείπει η βάση εδώ κάτω, αλλά έχω πολύ δυνατές γραμμές εδώ πάνω, οπότε έχω τις διαγώνιους εδώ κάθετες, από εδώ, από εκεί. Είναι ένα ωραίο pattern. Μέτρια θα την έλεγα έτσι όπως την έκανα τώρα, δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα, έτσι. Βέβαια δεν έχω και πάρα πολλές επιλογές με το κάδρο που μου έχεις δώσει, δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Αν κάνω το ανάποδο crop για να μας φύγει και η περιέργεια και για αυτό το κομμάτι, αν δηλαδή έρθω και κροπάρω αυτή τη μεριά, με λίγο πιο φαρδί κάδρο, εδώ θα έπαιζα καθαρά με σιλουέτες. Χωρίς ανθρώπινο στοιχείο, δηλαδή σιλουέτες από την κατασκευή αυτή. Άμα το φωτίσω και λιγάκι, για να δω λιγάκι δεν φαίνεται από εδώ. Ωραία. Να ανεβάσουμε λίγο μεσαίους τόνους. Ωραία. Κάπως σώζεται τώρα. Άμα ήθελα απλά να παίξω κάτι, να περάσω μια εικόνα τύπου ένα μεταλλικό παράθυρο. Ανέβαζα τίτλο στη φωτογραφία, έτσι. Μοιάζει με παράθυρο και από πίσω έχουμε τον ουρανό, ο οποίος είναι λίγο μετά τη δύση. Οπότε λίγο προσοχή στην σύνθεση κάδρου, όταν συνθέτουμε ένα κάδρο. Διότι μπορεί να χάσουμε κάποιο πολύ πιο ενδιαφέρον θέμα που είναι μέσα στο πρόσωπό μας, μπροστά μας ακριβώς. Έχουμε μπροστά ανθρώπινο στοιχείο. Θα ήθελα να μου ξαναστείλεις φωτογραφία, μου αρέσει ο τρόπος που έχεις καδράρει. Απλά στην επιλογή στοιχείων λίγο εδώ πέρα μου τα χάλασες. Άμα μπορείς, στείλε μου, άμα θέλεις και για επόμενη κριτική, κάτι ανάλογο ή κάποια άλλη φωτογραφία που να θέλεις, να δω λιγάκι να μάθω σιγά σιγά το στυλάκι σου. Γι' αυτό το λέω αυτό.
Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, μας την έχει στείλει ο Λεωνίδας. Εδώ βλέπουμε ένα παιδί να τρέχει στο δρόμο. Επιλεκτικά ασπρόμαυρη φωτογραφία, δηλαδή έχει αποχρωματίσει ο Λεωνίδας συγκεκριμένα κομμάτια της λήψης και έχει κρατήσει έγχρωμα κάποια κομμάτια της μπλούζας που φόραγε το παιδί. Έτσι, για να δω λιγάκι, έχουμε στοιχεία λήψης. Δεν έχουμε στοιχεία λήψης, είναι επεξεργασμένη και έχει σωθεί μάλλον για upload στο ίντερνετ. Δεν έχουμε στοιχεία λήψης. Δεν πειράζει, όχι την απαραίτητο. Λοιπόν, μου αρέσει που έχεις καδράρει με τέτοιο τρόπο ώστε να βάλεις το έμβιο στοιχείο σου, τον άνθρωπο, ανάμεσα στα δύο παράθυρα. Έτσι λοιπόν, τραβιέται το βλέμμα μας από το άσπρο εδώ και το άσπρο εδώ και αυτομάτως ενδιάμεσα έχουμε κάτι, δεν είναι κενό, δεν πέφτει το μάτι μας στο κενό, στην τρύπα. Μου αρέσει λοιπόν που τον έχεις καδράρει έτσι. Ωστόσο, δεν μου αρέσει που το έχεις κόψει τα πόδια. Έχεις πάρα πολύ αέρα από εδώ πάνω. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν είχες χώρο να κόψεις πιο κάτω. Άρα λοιπόν, γιατί μου έκοψες τα πόδια εδώ κάτω, δεν ξέρω. Μπορείς να μου απαντήσεις στα σχόλια εδώ στο YouTube, όχι στο group. Στο YouTube για να βλέπει ο κόσμος τι συζητάμε. Στο group δεν βλέπουν οι άλλοι τι σχόλια λέμε. Οπότε πάει για όλα τα μέλη αυτό. Όταν σας λέω να σχολιάζετε, εννοώ να σχολιάζετε κάτω από το βίντεο εδώ στο YouTube. Δεν έχει νόημα τα λέμε στο group και να τα ακούμε μεταξύ μας. Να υποφεληθεί κι άλλος κόσμος από την κριτική και τη συζήτηση που κάνουμε. Γι' αυτό το λέω αυτό, έτσι. Λοιπόν, μου έχεις κόψει τα πόδια χωρίς προφανή λόγο. Και σε αυτή τη φωτογραφία θα μπορούσα εγώ να προσθέσω, όχι εδώ φυσικά τώρα, θα μπορούσα να προσθέσω τι θα πρέπει να κάνεις. Θα μου άρεσε να έχεις ένα panning, μια τεχνική panning. Άμα δεν γνωρίζεις τι είναι το panning, βάζουμε πιο αργή ταχύτητα κλίστρου από αυτή που έχεις βάλει τώρα και κουνάς την καμερά σου παράλληλα με το θέμα σου έστω και λίγο, ώστε να υπάρξει ένα ελαφρύ motion blur, δηλαδή λίγο να κουνηθούν τα παράθυρα από πίσω. Λίγο πρόχειρα και γρήγορα, αν το κάνω εγώ εδώ πέρα τώρα να φτιάξω ένα και καλά panning, για να σου δείξω λιγάκι πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πάμε λίγο να αποεπιλέξω το κυρίως θέμα σου, το κάνω αρκετά γρήγορα, ίσα ίσα για να μπορέσω να σου δείξω περίπου τι αποτέλεσμα θα είχες, τι οπτικό αποτέλεσμα θα είχες αν έχεις κάνει μια τεχνική panning εδώ με τον άνθρωπο, έτσι. Λοιπόν, πάμε να τον επιλέξουμε αρκετά πρόχειρα εδώ φυσικά, δεν θα επέλεγα έτσι το θέμα αν ήθελα να το ξεφοντάρω. Λοιπόν, επιλέγουμε για λίγο τα πόδια, okay, και εδώ και το άλλο πόδι, βγαίνουμε από quick mask. Select inverse, ωραία. Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο εδώ, τον έχω βάλει τώρα σε ένα δεύτερο layer μόνο του, γιατί δεν θέλω να με επηρεαστεί καθόλου εκείνος. Και έρχομαι στο background, έρχομαι στο filter, πηγαίνω στο blur και πηγαίνω στο motion blur. Το motion blur λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε εδώ πέρα, θα δημιουργήσει ένα τέτοιο εφέ. Κάτσε να πάμε στο παράθυρο να δείτε λίγα τι γίνεται. Κάνει αυτό το πράγμα. Και όσο το τραβάς φυσικά, τα κάνει όλα ακόμη πιο γρήγορα, έτσι. Φαντάσου λοιπόν ότι με ένα καλό panning, ένα σταθερό έτσι, μια κίνηση έτσι της κάμερας, θα είχες περίπου αυτό το αποτέλεσμα χωρίς φυσικά τα ghosts που βλέπουμε εδώ κάτω, τα οποία έχουν γίνει επειδή ο άνθρωπος από κάτω έχει κουνηθεί. Έτσι, και εγώ απλά τον πήρα από πάνω για να δούμε περίπου πώς θα φαίνεται. Περίπου αυτό το αποτέλεσμα θα είχες αν έκανες panning. Κάτι το οποίο δίνει μια έξτρα, ένα έξτρα kick στη φωτογραφία σου, μια έξτρα ζωντάνια, μια έξτρα κίνηση, μια έξτρα δύναμη, όπως θέλεις πες το, τη ζωντανεύει περισσότερο. Είναι σαν τη φωτογραφία που είχαμε στην προηγούμενη κριτική με τον ποδηλάτη και το λεωφορείο στο φόντο. Αντίστοιχα, τότε είχαμε δει ότι υπάρχει μια τεχνική panning, οπότε η φωτογραφία ζωντανεύει λίγο περισσότερο. Είναι σαν να βλέπεις να σου ενισχύει ουσιαστικά το τρέξιμο που κάνει ο άνθρωπος. Περιμένω να μου πεις τα σχόλιά σου άμα διαφωνείς σε κάτι από αυτά που σου λέω, ή άμα συμφωνείς, ή άμα έχεις να προσθέσεις κάτι, για να συζητήσουμε κάτω από τη φωτογραφία σου, κάτω από το βίντεο μάλλον, σχετικά με τη φωτογραφία σου. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, μας την έχει στείλει ο Μιχάλης, ένα πολύ όμορφο πορτρέτο ενός σκύλου, με πάρα πολύ ωραία χρώματα και αρκετά ωραίο. Image rendering, έχει ρενταριστεί πολύ ωραία η φωτογραφία, έχει μια softness γενικότερο. Έτσι, αυτή η φωτογραφία έχει ανέβει και στο group, έχει σχολιαστεί και εκεί. Θα πω και εδώ την άποψή μου φυσικά δημόσια, είναι ακουστική οι υπόλοιποι όσοι δεν είστε μέλη στο group. Μου αρέσει πάρα πολύ η γωνία που έχει βγάλει το σκύλο ο Μιχάλης. Μου αρέσουν τα χρώματα, είναι αρκετά φυσικά χρώματα, αν και έχει αρκετό light spill από το πράσινο που γίνεται γύρω-γύρω. Το οποίο εντάξει δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα, προσδίδει μια φυσικότητα. Θα μπορούσε με επεξεργασία να ξεπλύνει λιγάκι οτιδήποτε πράσινο πετάγεται πάνω στο σκύλο από αντανάκλαση φωτός. Δεν το θεωρώ μεγάλο πρόβλημα αυτό καθόλου. Ωστόσο, θεωρώ ένα σχετικό πρόβλημα το ότι ο σκύλος αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο της φωτογραφίας του κεφάλι του. Έτσι, και όπως έχουμε ξαναπεί, οτιδήποτε έχουμε πορτρέτο ανθρώπου, σκύλου, οτιδήποτε, όλη η δράση, όλη η φάση στα πορτρέτα είναι εδώ. Είναι εδώ μέσα. Το ύφος, το συνέστημα, οτιδήποτε γίνεται είναι εκεί μέσα. Οπότε λοιπόν, όταν εμείς βάλουμε το πρόσωπο στο κέντρο ή στην άκρη, ή το κόψουμε απ' έξω, εκεί είναι που χάνουμε το συνέστημα ή οτιδήποτε γίνεται. Εδώ λοιπόν ο Μιχάλης δεν έχει κάνει κανένα τραγικό λάθος, μια χαρά στα γιατί φωτογραφία, αλλά για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, εγώ θα λέω αυτά που σας λέω τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι στο κέντρο σχεδόν ο σκύλος. Άρα λοιπόν στο κέντρο γενικότερα, με το συγκεκριμένο κάδρο τουλάχιστον,
χάνει, δεν έχει πολύ δύναμη στο κέντρο. Να το δούμε και λιγάκι με τους κανόνες, για να εξηγήσω γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Rule of thirds είμαστε εδώ λοιπόν. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά είναι κυρίως στο κέντρο ένα μεγάλο κομμάτι του προσώπου. Το μάτι πλησιάζει στο τρίτο, αλλά είναι το λάθος μάτι. Διότι ο σκύλος κοιτάει προς τα εδώ. Για να μπορούσε να είναι σωστά εφαρμοσμένος ο κανόνας των τρίτων, αν πήγαινες να κάνεις αυτό, Μιχάλη, δεν ξέρω, θα έπρεπε το μάτι να είναι εδώ και να υπάρχει αέρας από αυτή τη μεριά, όπως βλέπουμε τώρα. Κοίταξε λοιπόν, αν εγώ σου πάω το σκύλο εδώ, δεν σου πάω καν το μάτι στους δύο δυνατούς άξονες. Έτσι, τον πάνω αριστερό και στον αριστερό κάθετο και στον αριστερό οριζόντιο. Δεν σου βάζω εκεί το μάτι, στο βάζω απλά σε ένα οριζόντιο άξονα το μάτι να κάθεται. Με τον κανόνα των τρίτων. Ωραία, και βάζω το σκύλο κάπου εκεί. Δεν τον βάζω καν επάνω. Ωραία. Έχω αυτό το κενό εδώ πέρα, no worries, θα το φτιάξω πολύ γρήγορα ή θα προσπαθήσω τέλος πάντων. Θα εμπιστευτώ το AI του Photoshop, ώστε να μπορέσω να γεμίσω αυτό το κενό με κάτι που είσαι, εδώ είσαι. Με κάτι αντίστοιχο σαν το χορτάρι που υπάρχει σε όλη την υπόλοιπη φωτογραφία. Περιμένουμε λοιπόν λιγάκι να γίνει αυτή η διαδικασία. Και ναι, έγινε. Εντάξει, μια χαρά καταφέρει το Photoshop για αυτό που θέλαμε. Βλέπουμε λοιπόν πώς τώρα αναπνέει η φωτογραφία μας. Έτσι, σε σχέση με πριν, πάμε λίγο στο πριν. Είμαστε εδώ, το πριν, και εδώ είναι το μετά. Βλέπουμε ότι η φωτογραφία αναπνέει λίγο παραπάνω. Φυσικά το τράβηξα πολύ στα άκρα, δεν θα πάμε μέχρι εκεί, θα το ξανακροπάρω τώρα. Έτσι. Η φωτογραφία εγώ την έβαζα κάπου εκεί. Χονδρικά τώρα λέμε. Και η αρχική φωτογραφία. Έλα, το έχουμε. Η αρχική φωτογραφία λοιπόν ήταν εδώ και η τωρινή είναι εδώ. Ο σκύλος αναπνέει λίγο παραπάνω προς τα εκεί που κοιτάει τώρα, εδώ, γιατί το βλέμμα οδηγεί, είναι και οδηγός όπως έχουμε ξαναπεί σε παλαιότερες κριτικές σε άλλες φωτογραφίες. Εδώ λοιπόν το βλέμμα έχει χώρο τώρα να παίξει, δεν είναι φυλακισμένο. Όχι ότι ήταν πολύ φυλακισμένο στην αρχή. Έτσι, έχει και εδώ λίγο αέρα, αλλά έχει πιο πολύ αέρα από πίσω. Αν μετρήσουμε δηλαδή αυτή την απόσταση και αυτή την απόσταση, θα δούμε ότι από εδώ απόσταση είναι πιο μικρή. Άρα λοιπόν έχουμε δώσει λιγότερο αέρα από εκεί. Πάμε λοιπόν προς το τέλος και βλέπουμε ότι η φωτογραφία αυτή, άμα τη δώσουμε αέρα από αυτή τη μεριά, έχει αναπνεί καλύτερα, κάθεται πιο καλά ο σκύλος. Τελείως τεχνικά πράγματα τώρα. Δεν χρειάζεται να τρελαθούμε με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν τήρησε ακριβώς τον κανόνα των τρίτων και δεν του έδωσε αέρα κτλ. Σε γενικές γραμμές, όταν το σώμα και το κεφάλι, γενικά όλος ο κορμός, τα πάντα κοιτάνε προς τα μία κατεύθυνση, καλό είναι να δίνουμε αέρα από εκεί και να κόβουμε από την πίσω μεριά. Να είμαστε δηλαδή κάπως έτσι. Τελείως θεωρητικά τώρα και πρόχειρα, εντάξει. Και όποιος διαφωνεί, όποιος πιστεύει ότι λέω κάτι λάθος, όποιος έχει να προσθέσει κάτι, παρακαλώ. Κάντε σχόλια από κάτω να έχουμε συζήτηση. Εγώ απλά λέω την άποψή μου πάνω στις φωτογραφίες που βλέπω, βάσει της εμπειρίας που έχω και βάσει φυσικά της αισθητικής που έχω. Δεν έχουμε όλη την ίδια αισθητική. Σε γενικές γραμμές, κατά 90% μου αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία του Μιχάλη. Μόνο αυτό το μικρό τεχνικό λαθάκι είχε και κατά τα άλλα είμαι μια χαρά ικανοποιημένος. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, μας την έχει στείλει η Σταυρούλα. Είναι μια ασπρόμαυρη καταγραφή ενός αγάλματος, υποθέτω σε κάποια πλατεία ή κάπου έξω. Η φωτογραφία έχει τραβηχθεί από χαμηλή γωνία, άρα λοιπόν. Έχουμε φόντο τον ουρανό, ο οποίος δεν έχει καμία πληροφορία, άρα το μάτι μας πηγαίνει κατευθείαν και παραμένει μόνο στο άγαλμα και σε ό,τι υπάρχει πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν, η ματιά του θεατή, έτσι όπως κοιτάει τη φωτογραφία Σταυρούλα, είναι να βλέπει το άγαλμα το οποίο έχει ένα περιστέρι στο ένα χέρι, ένα περιστέρι πρέπει να είναι το άλλο στον ώμο, αν καταλαβαίνω καλά. Δεν ξεχωρίζω ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του αγάλματος. Η γωνία είναι χαμηλή, οπότε βγάζει φυσικά μια δυναμικότητα από αυτή τη γωνία το άγαλμα. Πιστεύω ότι δεν μου λες κάποιο, δεν μου περνάς μια ιστορία με αυτό. Ναι, οκ, okay, άμα κάποιος ξέρει ποιο είναι το άγαλμα, θα μπορεί να καταλάβει ποιον αναπαριστάει κτλ. Στην περίπτωσή μου και στην περίπτωση κάποιου άλλου που αντίστοιχα που δεν ξέρει ποιος είναι, απλά βλέπει έναν άνθρωπο με ένα περιστέρι στο χέρι. Δεν μου περνάει όμως μια ιστορία, δεν έχω κάτι. Κάποια άλλη πληροφορία να παίξω, να φανταστώ κάποια πράγματα. Είναι πολύ. Είναι τόσο άμεση η φωτογραφία βασικά. Λέει δηλαδή 1, 2, 3. Περιστέρι, άνθρωπο, ασπρόμαυρο κτλ. Αλλά δεν μου λέει κάτι άλλο, δεν μου περνάει μια ιστορία. Δεν βλέπω μια δραματικότητα να βλέπω π.χ. από πίσω σύννεφα. Βαριά σύννεφα, πολλά πυκνά σύννεφα. Να μου βγάλει έστω μια έξτρα δραματικότητα. Δεν έχει βγει από άλλη γωνία, ούτε έχει βγει με πιο χαλαρό κάδρο, με πιο ανοιχτό κάδρο, πιο ευρυγόνιο. Ώστε να δω τι παίζει με τα surroundings, τι παίζει γύρω-γύρω από το άγαλμα, τι έχουμε εκεί πέρα. Είναι σε πάρκο, είναι σε δάσος, υπάρχει κανένας να παίζει γύρω από το άγαλμα, υπάρχει κανένα ζώο, κανένα σκύλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει απλά αυτό. Οπότε αυτό αυτομάτως στη φωτογραφία την κατατάσσει στα snapshot φυσικά ή στην καταγραφή. Είδα κάτι, έκανα κλικ, το κατέγραψα, το κρατάω σαν αναμνηστικό. Δεν μου περνάει μια ιστορία όμως. Δεν ξέρω τι σκοπό είχες βγάζοντας αυτή τη φωτογραφία, δεν ξέρω τι είδες, αν σου άρεσαν ίσως
τα χέρια, η γωνία, το ότι το χέρι το ένα πηγαίνει διαγώνια, οπότε οδηγεί το μάτι μας στο περιστέρι, και ότι ο ένας κοιτάει τον άλλο, το περιστέρι κοιτάει το άγαλμα και το άγαλμα το περιστέρι. Δεν ξέρω ακριβώς εσύ στο δικό σου μυαλό πώς έχεις τη φωτογραφία. Ο καθένας, όπως όταν δημιουργεί μια φωτογραφία, έχει μια αποκλειστική σχέση εκείνος με τη φωτογραφία, την οποία δεν μπορεί να έχει κανένας άλλος φυσικά. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο, για ποιο λόγο σου άρεσε αυτή η φωτογραφία και ήθελες να σου κάνω κριτική σε αυτή τη φωτογραφία. Εγώ τη βλέπω απλά σαν μια καταγραφή, ακόμα και αν ανεβάσω λιγάκι τα μήτων, έτσι από περιέργεια. Εδώ. Αν ανεβάσω λοιπόν τα μήτων, τώρα κάτι βλέπω σαν χαρακτηριστικά. Που και πάλι βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο άνθρωπος. Έτσι, το ότι έχω ανεβάσει τα μήτων δεν σημαίνει κάτι, αλλά ανεβάζοντας τα μήτων επίσης βλέπω ότι έχεις και λάθος εστίαση. Διότι έχεις εστιάσει το χέρι. Δηλαδή είχες, η μηχανή είχε εστιάσει. Αλλά εσύ δεν επέλεξες, δεν είχες μάλλον τον έλεγχο της εστίασής σου, εστίαζε η μηχανή όπου ήθελε. Και όπως έχουμε ξαναπεί, η μηχανή εργοστασιακά είναι προγραμματισμένη να εστιάζει σε ό,τι είναι πιο κοντά της. Άρα λοιπόν το χέρι που είναι πιο κοντά είναι εστιασμένο, το πρόσωπο είναι ανεστίαστο. Να δω, έχουμε ρυθμίσεις. Έχουμε ρυθμίσεις. 55 χιλιοστά λοιπόν, τέρμα ζουμαρισμένη, 18-55, 3%, F10. Γιατί F10? Με F10... Καλά, εντάξει, δεν θα μιλήσω για diffraction πάλι. Υπάρχει το βίντεο που έχω φτιάξει, ξέρεις ακριβώς τι παίζει με το diffraction. F10, γιατί τόσο κλειστό διάφραγμα, δεν κατάλαβα. Μάλλον είχες αυτόματες ρυθμίσεις. Δεν ξέρω αν φαίνεται από εδώ. Είχες δηλαδή κάποιο πρόγραμμα. Υποθέτω. Δεν ξέρω. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. ISO 400, F10, 1250. Θα μπορούσε να έχεις πάει, ξέρω εγώ. Ποιος είναι φακός, είναι 3,5-5,6. Να έχεις πάει 7,1, το πολύ, 6,3 και να ανέβεις ταχύτητα κλείστου. Γιατί να πας F10. Εντάξει. Δε, απλά εναλλακτικές προτάσεις λέω. Απλά εδώ και άγαλμα που φωτογραφίζουμε, φωτογράφησες, πάλι ισχύει ο ίδιος κανόνας. Όταν φωτογραφίζουμε ένα πορτρέτο, σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που θα έχουμε καθαρό το χέρι και θολό το πρόσωπο. Μπορεί να θέλουμε να διαφημίσουμε μια κρέμα χεριών σε commercial, να θέλουμε να διαφημίσουμε ένα δαχτυλίδι. Άρα λοιπόν το πρόσωπο, η αντίδραση, να είναι δευτερεύουσα σημασίας. Και πρωτεύουσα σημασία θα είναι το χέρι, να διαφημίζεις νύχια. Εκεί έχει προτεραιότητα το νύχι, φυσικά, να φαίνεται το ωραίο νύχι, η ωραία κατασκευή, το ωραίο σχέδιο. Και σε δεύτερη μοίρα έρχεται το πρόσωπο. Εδώ όμως, σε απλά πορτρέτα, είτε μιλάμε για πορτρέτα σκύλων, είτε για πορτρέτα πουλιών, είτε για άγρια φύση, είτε για ανθρώπους, το πρόσωπο πρέπει να είναι net πάντα. Και κυρίως στα μάτια, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Άρα μεγάλη προσοχή και στην εστίαση. Άμα δεν το είχα υπερφωτίσει λιγάκι, δεν είχα ανεβάσει τα μήτων, δεν θα έβλεπα ότι είσαι out of focus, για να σου το πω αυτό. Ευτυχώς το είδα. Και αν θέλεις, γράψε μου στα σχόλια, στο YouTube επαναλαμβάνω, όχι στο group. Γράψε μου στα σχόλια τη σκέψη σου και εσύ αυτή τη φωτογραφία. Να δω λιγάκι μέσα στα μάτια σου. Να προσπαθήσω να δω λιγάκι πώς είδες όταν έβγαλες αυτή τη φωτογραφία. Και πάμε και στην τελευταία φωτογραφία σήμερα. Μας την έχει στείλει ο Θοδωρής. Βλέπουμε λοιπόν έναν λατέρνα G με τη λατέρνα του φυσικά. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι στην οδό Ερμού. Κάτι μου θυμίζει το μέρος, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, Θοδωρή. Βλέπουμε λοιπόν μια μονοχρωματική οριζόντια λήψη ενός λατέρνα G. Τη λέω μονοχρωματική επειδή αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι ασπρόμαυρο. Για να καταλάβετε τι σημαίνει ασπρόμαυρο, θα πάω να βάλω ένα adjustment layer ώστε να δείτε τι σημαίνει κανονικά ασπρόμαυρο. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν τώρα είναι ασπρόμαυρη. Τώρα έχουμε αποχρώσεις του γκρι. Εδώ, άμα κλείσω το adjustment layer, δεν έχουμε αποχρώσεις του γκρι. Έχουμε ένα συγκεκριμένο χρώμα που έχει αποχρώσεις μέσα. Οποιαδήποτε λοιπόν φωτογραφία έχει ένα χρώμα και αυτό το χρώμα βρίσκεται φυσικά σε αποχρώσεις μέσα, ονομάζεται μονοχρωματική, όπως λέει και η λέξη, ένα χρώμα. Πολύ όμορφη σαν επιλογή για μένα αυτή. Βγάζει ένα τόνο ζεστασιάς ο τρόπος που έχεις επιλέξει να την αποδώσεις τη φωτογραφία σου, Θοδωρή. Με χαλάει λίγο στο κάδρο το μάτι μου τραβιέται από διάφορα στοιχεία που αποσπούν την προσοχή μου, όπως αυτό εδώ το κομμάτι εδώ πίσω. Θα κοιτάξω να την κροπάρω λιγάκι, ώστε να δω λιγάκι αν μπορώ να κρατήσω το βλέμμα μου μέσα στη λατέρνα και στον λατέρνα G. Κόβω λοιπόν δεξιά και αριστερά τα λευκά κομμάτια, σύν εδώ που είχε κάτι κάγκελα, διότι όπως έχουμε ξαναπεί, το βλέμμα τραβιέται από λευκές επιφάνειες ή από επιφάνειες που έχουν αντίθεση. Τώρα λοιπόν έχω ακυρώσει εγώ αυτές τις δύο επιφάνειες. Έχω μία λευκή επιφάνεια η οποία κάνει αντίθεση με τη λατέρνα εδώ, οπότε το μάτι μου πέφτει πάνω στη λατέρνα. Από εδώ λοιπόν μετά οδηγείται και πηγαίνει στον λατέρνα G και όλα καλά. Στο δικό μου μάτι τουλάχιστον τώρα κάθεται καλύτερα, διότι δεν αποσπάται το μάτι μου. Πάμε να δούμε λιγάκι και εστίαση, να πάω ακριβώς στο 100% της φωτογραφίας, να δούμε τι παίζει. Εδώ βλέπω λίγο λάθος, ναι. Ο λατέρνα G είναι out of focus λοιπόν. Πού έχει γίνει το focus? Το focus έχει γίνει στη λατέρνα. Συγκεκριμένα σε αυτό το κομμάτι. Εδώ βλέπουμε ότι αυτό είναι εστιασμένο το κομμάτι, έτσι. Αλλά εδώ δεν είναι. Και φυσικά το έμβιο
Στοιχείο της φωτογραφίας μας είναι ο λατέρνατζής και όχι η ίδια η λατέρνα. Ακόμα και αν πάω στο πρόσωπο της κοπέλας εδώ που εμφανίζεται, και αυτή είναι ψηλά out of focus, διότι η εστίαση έχει γίνει στο πιο κοντινό σημείο που ήταν στην κάμερα. Σε σχέση λοιπόν με την κάμερα, που είναι σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, αυτό είναι πιο μακριά από την κάμερα, αυτό είναι πιο κοντά, και έτσι αν είχαμε την κάμερά μας σε αυτόματη εστίαση όλων των σημείων εστίασης, η κάμερα, όπως είπα και πιο πριν, με τη φωτογραφία της σταυρούλας, διαλέγει να εστιάσει στο πιο κοντινό της σημείο. Να δω και λίγο την ταμπέλα εδώ κάτω, just in case, και αυτή είναι λίγο out of focus. Δεν νομίζω να παίζει κάμερα shake, όχι, γιατί έχουμε ταχύτητα 1:640. Έχουμε πάρα πολύ ανοιχτό διάφραγμα όμως, κάτι που σημαίνει ο 50's αυτός εδώ, Canon 1300, ναι. Ο 50's, ο οποίος γίνεται 80's περίπου νομίζω στην Canon, crop factor 1,6, το field of view μιλάμε, αλλάζει, δεν αλλάζει φυσικά το πόσο συμπιέζονται τα επίπεδα. Η ταχύτητα είναι κομπλέ για να καλύψει το οπτικό εύρος του 50's, θεωρητικά, και είναι και πολύ παραπάνω μάλιστα ταχύτητα, αλλά το 1,8 έχει δημιουργήσει αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα. Υπάρχουν πολύ απαλές άκρες γύρω-γύρω, ενώ είναι εστιασμένο το κομμάτι αυτό εδώ. Έχουμε και πολύ ρηχό βάθος πεδίου φυσικά, γι' αυτό και από εδώ μέχρι εδώ έχουμε βγει out of focus. Έχουμε πολύ ρηχό βάθος πεδίου στο 1,8 με το 50's. Και έχουμε εστιάσει εδώ. Έπρεπε να έχεις εστιάσει εδώ, Θοδωρή, ώστε να έχεις καθαρό το πρόσωπο του έμβιου στοιχείου σου. Και φυσικά με αυτό το φακό, όταν φωτογραφίζεις το 1,8, είναι γνωστό ότι ο συγκεκριμένος φακός της Canon και γενικά οι φακοί οι πιο φθηνοί, ας πούμε, στο 1,8 δεν αποδίδουν καλά. Τα έχω πει και αναλυτικά στο βίντεο με τον diffraction, που λέω τι παίζει με πολύ ανοιχτά διαφράγματα και με πολύ κλειστά διαφράγματα αντίστοιχα. Στο 1,8 λοιπόν έχουμε πολύ soft αποτέλεσμα. Οπότε ναι, μεν όλη η φωτογραφία είναι αρκετά soft, που μου αρέσει σαν rendering αυτό το πράγμα. Μου αρέσει να είναι soft μια τέτοιου είδους φωτογραφία, με αυτό και όλα στο αποτέλεσμα το μονοχρωματικό που είπαμε και πριν. Ωστόσο, να προσέχεις όταν φωτογραφίζεις τόσο ανοιχτό διάφραγμα με αυτό το φακό και αυτή τη μηχανή, αυτό το σώμα, πού εστιάζεις. Αν έχεις όλα τα σημεία ενεργά, η μηχανή θα εστιάσει εδώ που εστιάσει τώρα, που το θεωρεί πιο κοντά της, άρα λοιπόν το θεωρεί πιο λογικό να εστιάσει εκεί. Ωστόσο, εσένα το κυρίως σου θέμα είναι ο λατερνατζής. Η λατέρνα είναι το εργαλείο του. Άρα είναι το δευτερεύον κομμάτι στη φωτογραφία. Οπότε θα πρότεινα είτε να αλλάξεις σε κεντρικό σημείο και να κάνεις την τεχνική που εφαρμόζω εγώ στις πιο πολλές περιπτώσεις, που είναι το focus and recompose. Εστιάζω δηλαδή, κλειδώνω εστίαση, κάνω recompose, ξαναφτιάχνω το κάδρο μου και τότε κάνω κλικ. Έτσι έχω εγώ πλήρη έλεγχο της εστίασης και δεν έχει η μηχανή μου να εστιάζει όπου γουστάρει εκείνη. Έτσι. Οπότε, το μόνο λάθος, τεχνικό λάθος εδώ πέρα είναι αυτό για μένα. Ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα της εστίασης, και φυσικά το άλλο λάθος είναι λάθος κατασκευαστικό του φακού, που είναι δεν αποδίδει καλή ανάλυση, οξύτητα κτλ. Σε αυτό το διάφραγμα. Φυσικά στο 1,8 επίσης υπάρχουν και chromatic aberrations, χρωματικές εκτροπές κτλ. Τα οποία δεν τις παρούσε να τα αναλύσω. Η φωτογραφία έτσι κι αλλιώς είναι μονοχρωματική, που σημαίνει ότι και χρωματικές εκτροπές να έχουμε δεν φαίνεται κάτι καθαρά εδώ, επειδή δεν υπάρχουν χρώματα. Θα κάνω κάποια στιγμή ειδικό βίντεο για αυτό το πράγμα, για να καταλάβουμε ακριβώς τι παίζει με αυτές τις περιπτώσεις και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πολύ καλή overall φωτογραφία, Θοδωρή, αλλά την επόμενη φορά θα ήθελα να είσαι λίγο πιο προσεκτικός με την εστίαση, ώστε να έχουμε ένα πιο σωστό αποτέλεσμα τεχνικά φυσικά και πιο σωστό αισθητικά. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος της 14ης κριτικής φωτογραφίας. Φυσικά στην επόμενη κριτική θα αναλύσω άλλες 5 φωτογραφίες. Οπότε αν κάποιος από εσάς είναι μέλος του group, ξέρετε τι να κάνετε, στείλτε μου φωτογραφία για να την αναλύσω στο επόμενο μου βίντεο. Φυσικά αν βρήκατε το βίντεο χρήσιμο και σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε like, διότι αυτό με βοηθάει να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο. Τώρα αν είστε πρώτη φορά στο κανάλι μου, με βλέπετε πρώτη φορά και θέλετε να μάθετε τι είναι αυτό το group για το οποίο μιλάω τόση ώρα, link υπάρχει κάτω στο description, ακολουθείτε το link, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα μου, κάνετε register. Με το που κάνετε register σας έρχεται ένα email στο email σας και από εκεί κάνετε request για το group. Όποιος δεν κάνει register και κάνει κατευθείαν request, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτός στο group. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς κανόνες που έχουμε μέσα στο group, και άμα μπείτε και είστε ανάμεσά μας, θα καταλάβετε ότι έχουμε γενικότερα πολύ διαφορετική λειτουργία από τα υπόλοιπα groups που υπάρχουν στο Facebook. Όποιος έχει λοιπόν πάθος και αγάπη για τη φωτογραφία και ενδιαφέρεται να μάθει και θέλει να βοηθηθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν έχει παρά να κάνει register, να έρθει ανάμεσά μας, να μπει στο group και να απολαύσει όλα αυτά τα ωφέλη που μπορούμε να του προσφέρουμε εγώ και τα υπόλοιπα μέλη μέσα στο group. Εμείς φυσικά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο κριτικής ή στο επόμενο βίντεο με φωτογραφικά tips. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!